Μας ακούτε? Τέλεια. Λοιπόν, Μιχάλης Σαράκης. Δημήτρης Ράρος. Εδώ θα σας πω μια ιστορία με αυτό το ράδο το δικό μας. Έχω ένα συνεργάτη και φίλο από την Άξο, την Απείραθο, που και εκεί το ρά το λένε σαν εμάς, ρά, γάρα, ρά, διουρκούμητε. Μου λέει μια φορά, έχω ένα GPS καινούριο που του κουβεντιάζεις και σε πάει στο σπίτι. Εγώ άσχετος. Μου το ανοίγει λοιπόν σαν αμάξι μέσα, ένα μαύρο στενόμαυρο, το πατή και λέει το GPS. Αναφέρατε πόλη. Λέει αυτός Αθήνα. Συνεχίζει αυτό. Αναφέρατε διεύθυνση. Φιρωράου 26. Σταματά το GPS. Επαναλάβατε. Λέει το GPS. Επαναλάβατε. Και του λέω εγώ. Φιρωράου 26. Και απαντάει το GPS. Έχετε επιλέξει την ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, στην ουσία θα ρωτήσετε εσείς τι θέτε. Εδώ τα δύο παιδιά που μας έχουν γοητεύσει μέσα από την πράσινη, την τετράγωνη οθόνη. Να ξέρουμε τον Μιχάλη, ο οποίος είναι ο Γιαννός, γίνεται στο χωριό, μεγάλο στο Ηράκλειο, αλλά είναι προτιμότερο να πούνε οι ίδιοι τα πρώτα τους χρόνια και τη συνέχεια. Μιχάλη Σαράκης, ορίστε. Τι να πω, παιδί. Πριν και ο Μιχάλης κάτι, συγγνώμη, να πω δύο λέξεις μόνο. Το ξέρετε το Μιχάλη μέσα από την υπέροχη ερμηνεία μέσα στο έργο. Αλλά έχει κάνει ένα έργο 40 χρόνων, το ξέρουν αυτοί που ψάχνουν. Ήτανε 40 χρόνια διευθυντής στο ΔΚΘ Κρήτης. 17. Πόσα? 17. 40 είπα. 40 χρόνων είναι. Σαν 40 χρόνων. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν ο άνθρωπος που έβαλε το θέατρο της Κρήτης στο Ηρώδιο. Μεγάλες επιτυχίες, πολύ μεγάλες επιτυχίες. Επίδαυρο. Με μεγάλες συνεργασίες. Επίδαυρο. Επίδαυρο. Και μια χαρακτηριστική που εγώ, γιατί τιμή να έχω τη μουσική της παράστασης αυτής, ήταν ο Σαλής, ο Μαύρος Μαρκάρης. 1900 τόσο, έζησε ένας άντρας από τη Βεγγάζη, μαύρος, στα Χανιά. Εσυντομία, ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ευγενής, χουβαρτάνθρωπος. Τα ζώρικα χρόνια ψώνιζε πράγματα από τα φλέτα. Αυτός ήταν αχθοφόρος. Από το λιμάνι έβγαζε από τα καράβια τον κόσμο και τα πράγματά τους. Αγόραζε πράγματα, τα έδινε σε ένα παιδί με το ποδήλατο του, γιατί το γνώριζε το παιδί αυτό. Του λέει: θα πάω στο τάδε σπίτι. Θα χτυπήσει την πόρτα, θα τα αφήσει, θα φύγει. Μην πει ποιο τα έδωσε. Εντάξει. Αυτό γινόταν λοιπόν σε δύσκολες εποχές. Μετά μάθαινε τον Σαμίρ. Ο Σαμίρ λένε. Ο Σαμίρ. Ακούστε τον να δείτε. Πεθαίνει το 67, έχει κερδίσει πριν τον αριθμό του πρώτου λαχείου, το μοιράζει σε δύο κορίτσια ορφανά για να παντρευτούν. Πεθαίνει και έχει πρόβλημα η εκκλησία που να τον εθάψει, διότι είναι μουσουλμάνος. Ξεσηκώνουν οι χανιώτες προς τιμή τους, τον κηδεύουν με δημόσια δαπάνη στο Ράγιο Λουκά μέσα, στο χριστιανικό, με ένα τύμβο ωραίο που γράφει απάνω. Το δέρμα σου μαύρο, η καρδιά σου λευκοτέρα της χιόνος. Το κάναμε παράσταση αυτό με τον Μιχάλη, λοιπόν, που είχε την ιδέα, και έκανε 12.000 κόσμος είδε να το δει. Ένα δείγμα λοιπόν της ιδέας. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ το Λουδοβίκο. Μου κάνεις κακές παρέες. Είμαι περήφανος που είμαι από αυτό τον ευλογημένο τόπο. Οι μνήμες που κουβαλώ μένουν ανεξίτηλες μέσα μου και συνεχώς σε όλη την καλλιτεχνική μου πορεία το μυαλό μου είναι πίσω. Είναι εδώ, στα νόγια. Εδώ παραπάνω έχω θάψει τον πατέρα μου, τη μάνα μου,
αγαπημένα μου πρόσωπα, άρα δεν θα μπορούσα να ξεφύγω από όλα αυτά τα πράγματα. Και για να έρθω στο σασμό κατευθείαν, η πιο δυνατή μνήμη που χρησιμοποίησα για να αναμετρηθώ με αυτό το ρόλο ήταν η εικόνα που είχα από τον συγχωρεμένο τον παππού μου, τον παπά Μιχάλη, που ήταν ένας από τους παπάδες εδώ στα Νόγια, στον Άγιο Γιώργη, αλλά και από τις συμπεριφορές των χωριανών μου. Για πρώτη φορά λέω ότι δεν χρησιμοποιώ κανένα υποκριτικό τερτύπι για να παίξω το ρόλο του παπά Μιχάλη. Ίσως είναι η πιο ξεκούραστη δουλειά για μένα, γιατί συνεχώς έχω τον παππού μου μπροστά μου, εκεί στο ιερό που τον βοηθούσα μέχρι τα 12 μου χρόνια, τι έκανε, πώς συμπεριφερότανε, κινήσεις και συμπεριφορές χωριανών μου. Ποιος το περίμενε ότι μετά από τόσα χρόνια θα με καλούσαν για να παίξω ένα ρόλο που για τον σκηνοθέτη ήταν άγνωστος, δεν γνώριζε δηλαδή αυτά τα πράγματα τα οποία είχα περάσει. Τα Νόγια είναι ένας ευλογημένος τόπος, με καλούς ανθρώπους. Η συμφιλίωση, παραφράζοντας τη λέξη σασμός, είναι μέσα στο DNA. Δεν θέλουμε φιλονικίες, δεν θέλουμε διαφορές, θέλουμε να είμαστε μονιασμένοι, αγκαλιασμένοι και όλοι μαζί να σηκώνουμε στις πλάτες μας αυτό το βαρύ φορτίο που φέρουμε, που είναι η ιστορία και ο πολιτισμός του χωριού μας. Χαίρομαι πάρα πολύ, για να συντομεύω, που συμμετέχω σε αυτή τη σειρά και χαίρομαι διπλά και τριπλά που μέσα από αυτή τη σειρά είχα την τύχη να γνωρίσω σπουδαίους συναδέλφους μου, σπουδαίους όμως, και ως ηθοποιούς αλλά και ως ανθρώπους. Το δεύτερο με ενδιαφέρει περισσότερο. Ένας από αυτούς είναι ο Δημήτρης ο Λάλος, που υποδύεται το ρόλο του Μαθιού. Τον ευχαριστώ πραγματικά που, παρά του ότι έρχεται από το Λασίθι και είναι πολύ κουρασμένος με τη γυναίκα του και την κόρη του, που δέχτηκε να είναι απόψε εδώ μαζί μας για να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανάμεσά μας είναι και ο Ζαχαρίας ο Κεφαλογιάννης, ένας εκλεκτός συνάδελφος που έχει πάρει ένα λάθος δρόμο και δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει και εκεί καλός είναι, το δρόμο της πολιτικής. Εγώ του λέω να τα παρατήσει και να έρθει πάνω για να κάνει αυτό που ξέρει, όχι ότι δεν ξέρει και το άλλο, γιατί και ο πολιτικός είναι άνθρωπος της προσφοράς, ο πραγματικός πολιτικός, έτσι. Και μια τέντερ. Είναι και αυτό μια τέχνη, και χαίρομαι πολύ που είναι εδώ. Θα κλείσω με κάτι τελευταίο. Φεύγοντας από τα Νόγια για να πάμε στο Ηράκλειο για καλύτερες μέρες, όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, η πρώτη δουλειά που έκανα εκεί ήταν 12 χρονών πουλώντας λαχεία. Το Ηράκλειο επίσης είναι μια
πολύ μεγάλη υπόθεση για μένα. Εκεί διαμορφώθηκε ό,τι κουβαλώ μέχρι σήμερα, πέρα από το, την μπρίκα που πήρα από εδώ. Εκεί πουλούσαμε λαχεία με τον ξάδελφό μου, τον Γιώργο, τον Αεράκη, που είναι εδώ πέρα δίπλα. Και όλες αυτές οι μνήμες, παιδιά, για ένα καλλιτέχνη, είναι πάρα 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 πολύ σημαντικές. Από εσάς δανειζόμαστε τα πάντα για να παίξουμε και να κάνουμε τα πάντα. Έφτασε όμως η ηλικία, όπως λέει ένας φίλος μου, όλα αυτά τα δανεικά τα οποία παίρναμε σε όλη μας τη ζωή, έφτασε η ώρα να τα επιστρέψουμε πίσω. Δεν ανήκουν σε μας. Ανήκουν σε κάποιους άλλους που μας τα έδωσαν ή που διαβάσαμε. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη, πραγματικά αισθάνομαι την ανάγκη, να γυρίσω αυτά τα δανεικά πίσω, κυρίως σε νέα παιδιά, σε νέους ανθρώπους, και να τραβήξουν και να χαράξουν το δικό τους δρόμο, το δρόμο της αρετής και όχι το δρόμο της κακίας. Αυτό με ενδιέφερε, αυτό με ενδιαφέρει. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Αν θέλετε κάτι, στη διάθεση. Κάτι τελευταίο πριν πάρει το λόγο ο Δημήτρης. Ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι είναι ένας εκπληκτικός ηθοποιός και άνθρωπος. Έχει λοιπόν λόγο ρόλου. Το βλέμμα του είναι, το έχετε προσέξει, σκληρό. Δηλαδή, λες αυτός τώρα, τη βγάζω, δεν τη βγάζω. Σε πολλά γυρίσματα που έχουμε, του λέω, ρε Δημήτρη, όταν μιλάς με τον παπά, κοίταξε τον με μια ευγένεια, χαλάρωσε το βλέμμα σου, δεν είμαστε. Γιατί ο κόσμος θα νομίζει ότι το επόμενο θύμα είναι ο παπάς. Δεν. Ο Δημήτρης παραμένει αδιόρθωτος. Ένα είναι βέβαιο, ότι δεν θα με φάει γιατί με αγαπάει. Φοβερός ο λόγος σου, Μιχάλη. Πραγματικά, κάθε φορά που ακούω τον Μιχάλη να μιλάει, κρέμομαι από το στόμα του. Ο τρόπος που εκφράζει τις σκέψεις του, που υφαίνει το λόγο του, είναι καταπληκτικός. Όπως λέει ο Όμηρος για τον Οδυσσέα, ότι όταν μιλούσε τα λόγια του πέφτανε σαν τούφες χιόνι. Έτσι και εσύ, ο λόγος σου σαν τούφες χιόνι πέφτουν εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε σήμερα εδώ πέρα. Δεν θα μπορούσα να μην είμαι εδώ, δεν μπορούσα να μην έρθω. Παρόλο που πράγματι έρχομαι από μακριά, αλλά έχω αρχίσει να αισθάνομαι την Κρήτη μια δεύτερη πατρίδα μου. Πολλοί μου λένε... Πολλοί μου λένε, είσαι από την Κρήτη. Σαν κρητικός μοιάζεις. Έχω να πω ότι... και αυτό μου το είπε ο πατέρας μου, όταν με συνέλαβαν οι γονείς μου, ήταν στον Άγιο Νικόλαο. Βασικό. Μπορεί αυτό να έχει κάποια σχέση. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, είμαι από βουνό. Είμαι από την Κρανιά Ελασσόνος. Είμαι βουνίσιος δηλαδή. Όλοι εκεί στο χωριό μου είμαστε σαν εμένα. Έτσι, τα ίδια χρώματα έχουμε. Και εγώ είμαι ο πιο φλόρος. Εγώ είμαι το καλό παιδί του χωριού. Δηλαδή, πού να γνωρίσετε τους άλλους. Θα τους αγαπήσετε αμέσως, είμαι σίγουρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιδίως... το Μιχάλη που με έχει βοηθήσει όχι μόνο στα γυρίσματα αλλά και στην προσωπική μου ζωή και κάθε φορά που έχω βρεθεί στην Κρήτη. Χαίρομαι πάρα πολύ για την γνωριμία μας. Δεν είχα δει τη θωριά σου από κοντά. Τώρα την βλέπω και σε αισθάνομαι. Είσαι φοβερός άνθρωπος, φοβερός καλλιτέχνης. Πραγματικά δεν είναι τυχαίο ότι η φήμη σου τρέχει πιο γρήγορα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Πολλοί με ρωτάνε πώς παίζεις έτσι τον κρητικό. Η απάντηση βρίσκεται στον Ζαχαρία Κεφαλογιάννη.
Όταν παιδί βρέθηκα στην Αθήνα και γνώρισα τον Ζαχάρη και φτιάξαμε μαζί το πρώτο μας θέατρο, το χτίσαμε με τα χέρια μας. Ο Ζαχαρίας μου έμαθε τι σημαίνει γενναιοδορία. Το εννοώ αυτό και νομίζω ότι μετά την παρέα μου με τον Ζαχάρη κατάλαβα τι σημαίνει Κρήτη. Συγκεκριμένα θυμάμαι ένα περιστατικό που ήμασταν σε μια ταβέρνα, δεν είχαμε λεφτά συνήθως. Δραχμές είχαμε τότε. Γυρίζει ο Ζαχάρης και μου λέει πόσα λεφτά έχεις πάνω σου. Του λέω 5.000 δραχμές. Βγάζει και αυτός 5.000. Δεν είχαμε άλλα λεφτά. Δηλαδή θα μέναμε κανένα 20ήμερο ρέστη. Κι όμως αυτά τις 5.000 δραχμές δικές μου και τις δικές σου τις βγάλαμε εκείνη τη στιγμή πάνω στο τραπέζι και κεράσαμε όλο το μαγαζί. Αυτό εγώ δεν το είχα ξαναζήσει. Δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό. Ο Ζαχάρης όμως μου το έμαθε. Μου έμαθε τι σημαίνει γενναιοδορία. Μου έμαθε τι σημαίνει να αγαπάς εκ βαθέων. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο που κάνει τον πατέρα μου στο σασμό. Πού είσαι? Ντράπηκε. Είναι φυσιολογικό ένας άντρας όταν του λένε ωραία λόγια να ντρέπεται. Είναι φυσιολογικό. Ζαχάρη. Από εκεί και πέρα σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ήρθατε εδώ, τα παιδιά που μου κάνανε ζωγραφιές, τις φωτογραφίες που βγάλαμε μαζί. Ο Σασμός, το πρώτο στοίχημα του Σασμού ήταν να κερδίσει την Κρήτη. Και από ό,τι φαίνεται αυτό το στοίχημα το κερδίσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να... και το άφησα επίτηδες για το τέλος. Εδώ ο Ξάλφος, ο Μιχάλης Μαεράκης, στο αγροτικό δισκοπολείο, βλέπω ότι έχει φτιάξει πραγματικά ένα χώρο πολιτισμού και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Θυμάμαι τη σκέψη του, την πρώτη, για να το κάνει. Αλλά δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο καλό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ και σένα, Αντρέα. Συνεχίστε να κάνετε αυτά τα πράγματα. Διότι αυτές οι μικρές εστίες πολιτισμού είναι που μας κρατούν στα πόδια μας. Εγώ να πω για την κυρία Χριστίνα, τη γυναίκα του Μιχάλη. Σε λίγο, όσοι δεν ξέρετε, θα δείτε την κομψότητα, την επινοητικότητα, την ποιότητα, την καλή καρδιά στο τραπέζι σας. Δεν υπάρχει αυτή η γυναίκα και η νύφη της είναι καλή βέβαια. Λοιπόν, εδώ θα σκάνε δύο δώρα ειρήνης. Ορίστε, Μιχάλη. Ορίστε, Δημήτρη. Διάβασε. Για διάβασε τη γράφη. Χωρίς μαχαίρι, σασμός δεν γίνεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πω. Λοιπόν, αγάπη μόνο, παιδιά, πραγματικά, είναι φοβερή η συγκίνηση. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να κρατήσουμε την Κρήτη ψηλά και του χρόνου, στην επόμενη σεζόν που θα κάνουμε. Και ο Μιχάλης είναι πρώτος αυτό, στο να προσέχουμε τα ήθη, να προσέχουμε τα έθιμά σας, να δείχνουμε την Κρήτη με όσο πιο αλήθεια γίνεται. Γιατί πολλές φορές και η σκληράδα και η αγριάδα και η καλοσύνη χρειάζονται για να φωτίζει το ένα το άλλο. Αν δεν υπάρχει φως, δεν καταλαβαίνεις τι είναι το σκοτάδι. Και αν δεν υπάρχει σκοτάδι, δεν εκτιμάς το φως. Και αν έχω βασίσει το χαρακτήρα μου σε κάτι, είναι αυτό. Είναι ότι μέσα από το σκοτάδι θέλω να δείξω το φως. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Ο Μαθιός είναι το τοπίο της Κρήτης. Είναι άγριο, αλλά και φωτεινό ταυτόχρονα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον Μιχάλη. Και βέβαια δεν ξέρω τι θα γίνει με τον παπά.
Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί πολλά ξέρει. Όλοι φύγουν από τη μέση, ο παπάς θα ζήσει. Στο τέλος θα μείνουμε εγώ και εσύ, παπά. Από στο χωριό. Έχετε προσέξει όλοι ότι ο Μιχάλης μιλήσανε στα λόγια μέσα. Δηλαδή, ο λόγος προκύπτει από το σενάριο. Και πάντα απορούμε θέλει αυτή την απάντηση, Μιχάλη. Δηλαδή, ο σενεργογράφος κατέχει το τσά, κατέχει το αμέ, το γράκα. Όχι, όλα αυτά αυτοσχεδιάζουμε πάρα πολύ. Το σενάριο υπάρχει, αλλά και ο αυτοσχεδιασμός είναι σημαντικό και ευτυχώς μας αφήνουν και δεν μας μπλοκάρουν και να μας πούνε, όπως συμβαίνει σε άλλα, ότι θα πείτε ακριβώς ό,τι γράφει μέσα. Όχι. Έχουμε μία ελευθερία κίνησης. Προς τιμήν τους, αρκετοί συνάδελφοι στα γυρίσματα έρχονται και με ρωτάνε αυτή τη λέξη να, πώς αλλιώς μπορώ να την πω που δεν είναι γραμμένη, και τους βοηθάω όσο μπορώ εκεί πέρα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπα πριν, ότι μία σειρά ή ένα θεατρικό έργο, όσο ωραίο και αν είναι το κείμενο, το θεατρικό ή τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό, αν δεν έχεις ηθοποιούς να υπερασπιστούν αυτό το λόγο, φτωχαίνει. Και αυτή η σειρά έχει, το λέω έτσι χωρίς δεύτερη σκέψη, έχει τους καλύτερους Έλληνες ηθοποιούς. Δεν τους ξέρατε, γιατί είναι βαθιά ιδεολόγοι, να το πούμε έτσι, με το θέατρο. Όλοι αυτοί έχουν μία πολύ μεγάλη θητεία στο θέατρο και οι οποίοι οι προτάσεις που δεχότανε ήτανε λίγο... Όταν βρούνε ένα καλό κείμενο όπως ή ένα καλό θέμα όπως είναι ο σασμός, τότε τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα. Και έτσι λοιπόν γνωρίζετε και από άλλες σειρές, βέβαια δεν είναι μόνο η δικιά μας, ηθοποιούς που δεν τους ξέρετε και λέτε, μα πού ήταν αυτός ρε παιδί μου. Ήταν στα λαγούμια ενός θεάτρου και υπερασπιζότανε λόγω σημαντικών Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, ή Αττική Κομμωδία ή Αρχαία Τραγωδία, αλλά τώρα που τους δίνεται η δυνατότητα, τώρα τους μαθαίνετε εσείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί βλέπετε ερμηνευτές, όχι ηθοποιούς έτσι απλά. Ερμηνεύει ο καθένας το ρόλο του, μπαίνει μέσα στο ρόλο του και βγάζει την αλήθεια του ρόλου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτή η αλήθεια με τα άτομα συναδέλφους που θα προσθεθούν στη δεύτερη σεζόν έχουν γραφτεί, οπότε μπορούμε να τα πούμε αυτά, όπως είναι ο Στέλιος ο Μάινας, η Γιώτα η Φέστα, ο Γεροντιδάκης και πολλοί άλλοι. Οι ανατροπές θα είναι φοβερές και τρομερές. Ήδη εμείς έχουμε τα 30 πρώτα σενάρια. Αρχές Σεπτέμβρη που θα αρχίσει η σειρά, γύρω στις 5-10 θα είναι η πρώτη προβολή της δεύτερης περίοδου. Εμείς πρέπει να έχουμε γυρίσει καμιά εικοσαριά περίπου επεισόδια. Μη μας ρωτήσετε βέβαια τι θα γίνει. Ο παπάς δεν υπάρχει περίπτωση να πει. Το ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως, τώρα θέλει να πει ο Ματιός από εδώ, ξιά του. Ο Ματιός δεν μιλάει. Πάντως όταν είπα τη λέξη γρόθος, δεν το έγραφε μέσα το σενάριο. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Ναι, αλήθεια είναι. Κανείς δεν μιλάει. Αυτό που ρωτάτε. Αυτό είναι καλό, ότι δεν ρωτάτε, πάει να πει ότι σας έχουμε καλύψει.
Βεβαίως σας έχουμε καλύψει, έχουμε κάνει 171 επεισόδια μέχρι τώρα. Και σε αυτά τα 171 επεισόδια είστε δίπλα μας κάθε μέρα, το νιώθουμε. Παίζουμε για σας κάθε βράδυ, κάθε πλάνο. Και όσο μας στηρίζετε, τόσο και εμείς θα δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Μπράβο, μπράβο. Η Όλγα Δαμάνη, έτσι λέγεται, είναι μία συνάδελφος με πάρα πολλά χιλιόμετρα θεατρικά στα πόδια της. Η Όλγα ήτανε, και αν θυμάστε, το νησί, έτσι. Μέσα από εκεί έγινε η επιλογή, να το πούμε έτσι. Η Όλγα διαβάζει 24 ώρες το 24ωρο, ασχολείται με το ρόλο της, ασχολείται με κάθε λέξη που υπάρχει. Τώρα το να πούμε ότι είναι ταλαντούχα σε αυτήν την ηλικία, δεν το λέμε. Είναι μία έμπειρη και πάρα πολύ καλή ηθοποιός, γι' αυτό έχει πείσει τους πάντες ότι αυτή σίγουρα είναι από το κέντρο της Κρήτης, δηλαδή τα Νόγια. Εδώ θέλω να καταθέσω μια προσωπική μου εμπειρία για την κυρία Όλγα που λέει ο Μιχάλης. Δέχτηκε ένα τηλεφώνημα μια μέρα και μου λέει η κυρία Όλγα Δαμάνη, παίζω στο Σασμό, την γνώρισα αμέσως στο τηλέφωνο, μου λέει πήγα το τηλέφωνο σας από κάπου, ήθελα να με βοηθήσει σε κάτι, μου λέει τώρα τι ψάχνει. Πρόκειται, μου λέει, να σκοτωθεί ο γονός μου τώρα στην παράσταση. Τι είναι το να κάνω. Και θέλω, μου λέει, κάτι που δεν έχει υποθεί, να το πω σαν μυρολόι. Γίνανε πολλά τηλεφωνήματα για να διαλέξει τρεις λέξεις. Αυτό θα πει ψάξιμο το ρόλο. Ώρα μας είναι τώρα να φάμε και πράγμα. Πόσο δύσκολο είναι όταν δεν είσαι, ας πούμε, από την περιοχή, δεν είσαι της τοπικής κουλτούρας, πόσο δύσκολο είναι να μπεις μέσα σε αυτό και να παίξεις ένα ρόλο κέριο, ας πούμε. Τσακριτικό. Μίλε. Αυτό που λέω πολλές φορές σε σχέση με την υποκριτική είναι όταν παίζω και δεν σκέφτομαι, όταν έχω μια σκηνή, για παράδειγμα, για τον πατέρα μου, δεν σκέφτομαι ποτέ τον πατέρα μου, σκέφτομαι όλους τους πατεράδες του κόσμου. Έτσι, δεν σκέφτομαι ποτέ έναν κριτικό, δεν σκέφτομαι ποτέ έναν άνθρωπο, σκέφτομαι όλους τους ανθρώπους του κόσμου. Και σαν να προσπαθώ να αντλήσω πληροφορίες από το συλλογικό υποσυνείδητο όλων μας. Και μέσα στο συλλογικό υποσυνείδητο αυτό, η Κρήτη και ο τρόπος ύπαρξης είναι πάρα πολύ έντονος μέσα μου. Είναι σαν να το ξέρω, σαν να το ξέρω από γεννησιμιού μου. Και νομίζω έχει να κάνει με το ότι είμαστε Έλληνες, είμαστε χιλιάδες χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη, η γλώσσα μας υπάρχει όλα αυτά τα... όλα αυτά τα χρόνια, και είναι σαν να αντλώ από μια συλλογική μνήμη. Μέσα από εκεί πέρα βρίσκω, νομίζω, τα πατήματά μου για να ερμηνεύσω έναν κριτικό, όπως άλλωστε θα έπρεπε να ερμηνεύσω και έναν πόντιο ή οτιδήποτε. Νομίζω, βέβαια, ο κόσμος πρώτη φορά με βλέπει τώρα, πολλοί από εσάς πρώτη φορά με βλέπετε στο Σασμό. Είμαι 20 χρόνια ηθοποιός, έτσι. Έχω κάνει και άλλα πράγματα. Και συνήθως πάντα μου λένε, αυτός ο ρόλος σου πάει πάρα πολύ. Πριν κάνω το Σασμό έκανα αστυνομικό. Σου πάει πολύ ο αστυνομικός. Τώρα κάνω ο δολοφόνος, σου πάει πολύ ο δολοφόνος. Τελικά εμένα όλοι οι ρόλοι μου πάνε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ πάω στους ρόλους. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Μακριά τα χέρια από το μαχαίρι. Μα αφού λέει χωρίς μαχαίρι σασμός δεν γίνεται. Δεν μπορώ να το πάρω το χέρι μου.
να πω μια ιστορία για ένα σασμό. Παλιά στα Νογιά έγινε μια παρεξήγηση, κάποιος έδινε έναν άλλο, ο δαρμένος ήταν μικρός. Ο συνήθως μπήκαν να τους φτιάξουν, βέβαια. Και στο σάσιμο, στο σασμό τώρα, λείπανε δύο-τρεις νεαροί. Δεν χωνέψαν εύκολα το ότι αυτός έδινε το φίλο του, ας πούμε. Και συναντούνε μια μέρα, ενώ έγινε ο σασμός, τον συναντούνε και τον έκανε μαύρο στο ξύλο. Τους ξαναφτιάχνουν την αρχή. Και του λένε τώρα, του Μύρτρο τον λέγανε, του λένε ελείπανε, δεν ήταν πάει να δούνε και δεν το ακούσανε και συγγνώμη, αλλά ελείπανε. Και αφού κάτσε ρε μαζί του, λέει αυτός, εδώ μετρηθήκετε. Μην είναι κάτι ξεχασμένος πάλι. Καλό. Πάτερ. Περίμενε. Σταματήσε το δάμε. Αν ήταν μωρέα άντρας, δεν πρέπει να πάει, να καταθέσει, να απολογηθεί, να εκτίσει την ποινή του και μετά να ζει στον ερωτά του. Εκεί αποσχολημένος. Εσάς, μου αρέσετε πάρα πολύ, αλλά το ματιό το λατρεύω. Εκεί υπάρχει η διαφορά μου, ζώνω, οπότε αρχίζει η διαμάχη με τον σωστή. Καλό είναι. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Θα περνάτε καλά. Ρώτησε εδώ ο συνάνθρωπός μας, η Ειρήνη, ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των θεατών. Άλλοι υποστηρίζουν το ένα κομμάτι, ο άλλος υποστηρίζει το άλλο και έτσι πολλές φορές, ακόμα και μέσα στα σπίτια, υπάρχουν διαφορές γιατί κάποιοι υποστηρίζουν ένα χαρακτήρα, κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν κάποιον άλλον, γιατί ο Μαθιός, για παράδειγμα, δεν πήγε να καταθέσει για αυτό που έκανε και όλα αυτά. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι πόσο σπουδαίο είναι το να υπάρχει μυθοπλασία στην ζωή μας. Η μυθοπλασία από τότε που ήμασταν ακόμα στις φωτιές και καθόμασταν γύρω από τις φωτιές και λέγαμε ιστορίες, πόσο σημαντική είναι η μυθοπλασία, γιατί μέσα από τη μυθοπλασία ο άνθρωπος βλέπει αυτό που συμβαίνει και ξαναζυγίζει τον εαυτό του. Βλέπει και ξαναορίζει αν αυτό που συμβαίνει θα το έκανε και ο ίδιος και πώς θα το έκανε ο ίδιος. Και πιστέψτε με, από την εποχή του Ομήρου ακόμα, αυτό ακριβώς κάνουμε. Ακούμε τις ιστορίες, βλέπουμε τις ιστορίες και μέσα από αυτές τις ιστορίες ξαναζυγίζουμε τον εαυτό μας, μετράμε ποιες είναι οι δικές μας δυνάμεις, ποιες είναι οι δικές μας ηθικές αξίες και γι' αυτό άλλωστε υπάρχει ακόμα το θέατρο, άλλωστε γι' αυτό υπάρχουν ακόμα οι ιστορίες και γι' αυτό δεν θα πεθάνουν ποτέ. Επομένως, είναι πολύ φυσιολογικό όταν βλέπετε ένα έργο το οποίο πραγματικά αγγίζει τον κόσμο, αυτοί που το βλέπουν να ταρακουνούνται για λίγο καιρό, μέχρι να ξανάρθουν ξανά στα ίσα τους και να αποφασίσουν τελικά ποιες είναι οι δικές τους αρχές και τι θα έκαναν οι ίδιοι. Νομίζω ότι αυτό είναι, αν μπορούσα και να απαντήσω στην ερώτησή σας. Λοιπόν, επειδή πεινούν οι περισσότεροι, ακριβώς. Εδώ τελείωσε αυτή η παράσταση. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη και τον Δημήτρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Ως παπάς, ευλογημένοι να είστε όλοι. Ευχαριστούμε πολύ.